θα μπορούσα να τα πω εγώ καλύτερα. Και εμείς με τη σειρά μας είμαστε ευγνώμονες για αυτή την δωρεά. Ξέρετε, είμαστε περήφανοι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ότι έχουμε ικανούς ανθρώπους. Αυτό από την ίδρυσή του, αυτό το ίδρυμα, βασιζόταν στο ανθρώπινο δυναμικό του. Οι διοικήσεις, η τοπική κοινωνία, έτσι, αυτό που θα λέγαμε προσπαθούσαν να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι το κάνουν σε μεγάλο βαθμό, είναι την εργασία αυτών των ανθρώπων, των άξιων επιστημόνων που έχουμε, να προσπαθούν να την διευκολύνουν στο μέτρο του δυνατού. Και σε αυτό το πλαίσιο και η σημερινή έτσι, δωρεά έτσι, της οικογένειας Λεντιδάκη, της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης, είναι πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά θα διευκολύνει την δραστηριότητα, την πάρα πολύ σημαντική και διεθνώς αναγνωρισμένη δραστηριότητα του συγκεκριμένου εργαστηρίου του Τμήματος Χημείας, να κάνει το βήμα για την επόμενη γενιά. Βεβαίως η αγαπητή συνάδελφος η Μαρία Κανακίδου και όλο το εργαστήριο προφανώς έχουν πάρα πολλά χρόνια μπροστά τους για να προσφέρουν στην έρευνα και στο Πανεπιστήμιο, αλλά αυτό σήμερα είναι ένα βήμα ούτως ώστε να γίνει αυτό που λέμε solidify αυτό το ερευνητικό, αυτή η ερευνητική δουλειά, και να κάνει και το επόμενο βήμα έτσι για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, αυτό θα το συζητήσουμε έτσι και στη συνέχεια και με τον αγαπητό τον κύριο Δήμαρχο και με εσάς. Επομένως, σας ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε έτσι, αυτό το παράδειγμα ουσιαστικά να βρει και άλλους μιμητές, γιατί ένα μεγάλο στοίχημα νομίζω τόσο του Πανεπιστημίου είναι να μπορέσει να κάνει ακόμα μεγαλύτερα βήματα επαφής τόσο με την κοινωνία όσο και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά και νομίζω έχουμε να πάρουμε και πάρα πολλά. Ξέρετε, το επόμενο στοίχημα, αν θέλετε, για τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι το προϊόν της ερευνητικής δουλειάς των ανθρώπων του, να βρει, να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί από κοινού με την επιχειρηματικότητα την ελληνική και ιδιαίτερα της Κρήτης εδώ και την κοινωνία. Επομένως, αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να το κερδίσουμε τα επόμενα χρόνια. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, βεβαίως.